Αγαπημένες μου ψυχούλες, γλυκές μου ψυχούλες, και πάλι η αγάπη του Χριστού μας, η τόσο μεγάλη που έχει ο αγαθός Θεός, ο Πανάγαθος Θεός για μας, μας αξιώνει και πάλι βλεπόμαστε. Και πάλι με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη Εκείνου στην εκπομπή μας, που τόσο φιλόφρονα το κανάλι μας χαρίζει, στο δόξαση ο Θεός. Έτσι, γλυκές μου ψυχούλες, σήμερα θέλω να σας πάω ένα οδηπορικό, όπως σας πήγα στην Κωνσταντινούπολη, όπως σας πήγα στη Ρώμη, όπως σας πήγα στα Ιεροσόλυμα. Έτσι και το οδηπορικό μας ας γίνει στη Ρουμανία, ας γίνει στην Ουκρανία, ας γίνει στη Ρωσία. Μπρος λοιπόν για ένα όμορφο ταξίδι, και εκεί έχουμε να ωφεληθούμε πολλά. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος είναι ο Κύριος. Ήδη έχουμε προσκυνήσει στα μακρινά σπήλαια και έχουμε έρθει στην επιφάνεια, βαδίζοντας τώρα για τα κοντινά σπήλαια, για τα οποία θα δούμε πάλι θαυμαστά πράγματα. Εξαίσιον θέαμα να είναι ολόσωμα σκηνώματα Αγίων. Εδώ παρουσιάζεται ο Χάρος, ο οποίος είναι, εμφανίζεται με αυτή την έννοια, έχει ένα δρεπάρι εδώ και το βαστάει. Ήρθε, είναι αυτή η κίνηση της Οσίας Θεοδόρας, η οποία έγραψε, και το έχουμε, είναι τα εναέρια τελώνια, τα λεγόμενα, στα οποία θα περάσει η ψυχή μας. Εδώ λοιπόν αυτή την παίρνει, βλέπετε ότι ο πνευματικός της, ο Άγιος Βασίλειος, της έχει δώσει, έχει βγάλει την ψυχή της τώρα, και δύο άγγελοι την ακολουθούν. Της δίνει λοιπόν ο Άγιος Βασίλειος εδώ αυτά τα, για να πληρώνει τα εναέρια τελώνια περνώντας. Δηλαδή, οι ευχές που σου δίνει ο πνευματικός πατέρας για να μπορέσει να τις έχεις στο τσουβαλάκι σου, να του δίνεις. Προχωρώντας εδώ, το βλέπετε το τσουβαλάκι εδώ, εδώ έχει ένα τσουβαλάκι. Της το δίνει στα χέρια, το τσουβαλάκι, εδώ πέρα. Την περιμένει ο πνευματικός. Και αφού της το έδωσε και το βαστάει, το παίρνει. Θα πρέπει να περάσει 40 μέρες. Πρώτον, το τελώνα έρχονται και την προϋπατούν διάφορα τελώνια και τα κοιτάπια. Εδώ σε έχω γραμμένο. Έβλεπες πορνικά, έκλεψες, μίχεψες, είπες ψέματα, ορκίστηκες ψέματα, κατηγόρησες, κατηγορία των κατηγόρων, κατηγόρησες αυτούς που κατηγορούν εσένα. Αλλά ένα που με περιμένει, η κατηγορία των κατηγόρων, δηλαδή που κατηγοράμε τους κατηγορούς μας. Είναι ειδικό δαιμόνιο. Λοιπόν, εδώ τι, όταν ηρωνεύονται, αυτό λέγεται λίδωροι. Αυτοί που υπηρεάζουν τον άλλο, τον ηρωνεύονται, τον τσιγκλάνε. Λιδωρία. Εγώ τώρα τσιγκλάω Φερρυπίν τον Δημήτρη. Και του λέω ότι έχει μια χιλιά τόση. Και αυτό μου λέει δεν έχω. Αλλά τον πειράζω και γελάω. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Αυτό είναι το δαιμόνιο του όρκου και του ψεύδους. Τρίτο. Αυτή είναι το δαιμόνιο της κατηγορίας και της ψευδοματηρίας. Τα βλέπετε αυτά τα κοιτάπια. Τα έχουν γραμμένα στη ζωή μας. Όπως και ο Άγγελος έχει γράψει, και επειδή ο πνευματικός έχει τα καλά της εδώ και έχει το τσουβαλάκι, περνώντας δίνει και περνάει. Όταν μεσάει ο άνθρωπος και πολυτρώει, γαστρίμαλος, να φάει. Όταν δεν γρηγορείς να κάνεις το καλό, αλλά λες δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Μετά αφού περάσει, ακούτε, έρχεται
βάζει μηχάνημα στο χρόνο του Θεού. Είναι τα 40, τα οποία παίρνει το κόλυβο η ψυχή και το παρουσιάζει αυτό που κάνουμε το μνημόσυνο σαν δώρο στα πόδια του Θεού και εκεί κατατάσσεται. Τα υπόλοιπα τρίμηνα, εξάμηνα, εννιάμηνα και χρόνος είναι ραπανάκια για την όρεξη. Είναι και αυτά, αλλά εδώ είναι η τελευταία απόφαση που βάλεις. Θα σε κατατάξει και ή θα πας από εδώ στην ουράνια πόλη ή θα πας εκεί. Ένα από τα δύο. Τώρα λοιπόν όλοι μας καλούμεθα να διαλέξουμε. Τι από τα δύο θέλουμε. Αυτή την ουράνια πόλη εκεί ή αυτή που είναι η ο παράδεισος ή η αιώνιος κόλαση. Αυτό το αφήνω σε εσάς να επιλέξετε. Προχωράμε. Στον οποίο προσκυνήσατε εδώ, αυτός ήταν, έδωσε λεπτά για να χτιστεί η εκκλησία. Αλλά μετά ο Σιωτάτη. Τον έβαλε ο πειρασμός και αυτός λυπήθηκε τα λεφτά. Αυτός μετά που τα δίνει άρχισε και σκέπτεται γιατί να τα δώσω τώρα. Ναι, πρέπει να τα δώσω, πρέπει να τα δώσω ή στους φτωχούς ή κάτι άλλο. Γιατί να μην τα κρατάω για τα γερατιά μου. Και γιατί να μην τα κρατάω για τα γερατιά μου, αφού έχω ανάγκη. Σαν για τους άλλους. Σαν και πολλούς οι οποίοι λένε διάφορα πράγματα, κλέβουν ψέματα, λένε κάτι αυτά και τα κρατάνε και τα νομίζουν ότι αυτά είναι φωτιά στον κόρφο. Αρρώστησε, τον εμφανίζει την Παναγία και το λέει. Εκείνο όμως που ήθελε, επειδή ήταν καλή ψυχή και γιατί είχε δώσει όλα τα χρήματά του και χτίστηκε το μοναστήρι, η εκκλησία, εμφανίστηκε εκεί, ήρθε σε χώρα και σκιά θανάτου. Δηλαδή έφτασε να ξεψυχάει και εκείνη εμφανίστηκε η Παναγία. Και του λέει μετάνιωση σε αυτό που έκανε σε την εκκλησία. Το ακούσατε πίσω. Του λέει λοιπόν γιατί μετανιώνεις για αυτά που έκανες για την εκκλησία, για το μοναστήρι. Ποιος ο λόγος να μετανιώσεις, του λέει. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, είπε, τώρα είπε, το κατάλαβα. Και τότε είπε θα πας να ξυμολογάς, να κοινωνάς και τότε... Και τον ξαναγυρίζει πίσω η Παναγία και του λέει θα πας να ξυμολογηθείς, θα κοινωνήσεις για να σωθείς και άλλη φορά μην το σκεφτείς. Τα έδωσες στο μοναστήρι, τα έδωσες στο Θεό. Τα έδωσες, σε μένα τα έδωσες. Και αυτός είναι ο Άγιος Ιερασμός, ο οποίος εβασανίστηκε πολύ στη ζωή του γιατί να δώσει στο μοναστήρι. Μα δεν τα έδωσε στο μοναστήρι, τα έδωσε στο Θεό. Σε μένα τα έδωσε, του λέει η Παναγία. Εδώ λοιπόν άλλη μια υπόγεια εκκλησία κάτω από τη γη, επί της εποχής του Αγίου Αντωνίου. Από εδώ είναι τα κοντινά του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος Άγιος Αντώνιος, ο Εσφυγμενίτης, έφυγε και πήγε από το Άγιο Λάρος εδώ και μετά όταν έσκαβε, έπεσαν επάνω του και τον πλάκωσαν. Όταν πήγαν να τον βγάλουν, ήρθε φωτιά και τους έκαψε. Είναι χωμένος μέσα, εν ημέρα κρίσεως θα βγει. Δεν άφησε να βγάλουν το Άγιο Λειψανό του. Ωραία, έχει από εδώ, θα πάμε από εδώ. Ο Σιωτάτη. Το χεράκι το από εδώ το άλλο. Θόδωρος. Αυτοί οι Άγιοι έχουν θαυμαστό βίο. Πες τι ο Σιωτάτης. Είναι ο Βασίλειος και ο Θόδωρος που βρήκαν θησαυρό νομίζω. Ναι, αυτοί βρήκαν το θησαυρό. Ορίστε. Εδώ είναι τα χεράκια τους. Στο χέρι και γύρω εδώ. Στο χέρι πάνω στο χέρι. Έχει και από εδώ άλλο χέρι. Το βλέπεις. Από εδώ από πάνω. Έγκλη στη δεξιά αριστερά που βλέπετε αυτά είναι εγκλίστρες. Περάτε από εδώ για να πέρασουμε. Η εγκλίστρα. Από τότε. Ορίστε, είναι το κελίο του Αγίου Αντωνίου. Εδώ. Σε αυτό το μέρος ήταν ο Άγιος Αντώνιος που ασκήτευε.
Από εκεί ο Θεόφιλος και ο Ιωάννης. Χαίρετε το πάνω. Ο Άγιος Μάσκος, ο Ταφοποιός. Αυτός ο Άγιος έσκαβε τάφους και εκεί την ώρα που τάσκαβε, εάν ο μοναχός ήταν πιο μεγάλος, έλεγε «Αδελφέ, μάζεψε λίγο τα πόδια σου για να μπορέσω να σε βάλω». Και το λείψαν, κρακ, 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 μάζευε. Αν ήταν που μπορούσε, τέντωσε λίγο και τα τέντωνε. Είναι ο Άγιος Μάρκος ο Ταφοποιός. Ο Άγιος Ελάδιος, ο Έγκλειστος. Μέσα εδώ τους βάζανε. Ο Άγιος Ιερεμίας, ο προορατικός. Εδώ είναι ο Άγιος ο Μωυσής ο Ούγγρος. Λέγε το βίο. Ήταν πολύ όμορφος, τον πήρε μία Πολωνέζα αχμάλωτο και ήθελε να τον παντρευτεί με το ζόρι, αλλά αυτός είχε άλλο σκοπό. Αυτή πολύ τον βασάνισε, αλλά τελικά αυτός έφυγε και ήρθε εδώ στη Λαύρα και έμεινε μοναχός εδώ. Αυτός είναι ο Άγιος... Ο Ιωάννης ο Πολύαθλος, επειδή είχε πάρα πολύ δυνατό σαρχικό πειρασμό, σάφτηκε μέχρι τη μέση στο χώμα μέσα. Και παρακάλεσε να τον βάλουν απέναντι στο μαχαίρι. Και παρακάλεσε όταν θα κοιμηθεί να τον βάλουν απέναντι από τον Άγιο Μωυσή τον Ούγγρο. Ο δε ο Μωυσής Ούγγρος είναι ο προστάτης αγνότητος, γιατί τον ήθελε μια πλούσια, ενώ αυτός ήθελε να γίνει μοναχός. Τον τυράννησε πάρα πολύ, τον έδωσε τον ηγεμόνα, τον κάνανε μαρτύρια και όμως ο Θεός τους έκαψε και τελικώς ήρθε και έγινε μοναχός. Το βλέπεις πως είναι θαμμένος.